Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ανακύκλωση προσώπων και υπουργών γνωστών για τις αντιλαϊκές περγαμηνές τους και έχουν αναλάβει ρόλο να επιταχυνθεί η αντιλαϊκή επίθεση απέναντι στο λαό, αυτός είναι ο ρόλος τους, μαζί αν θέλετε και με διάφορα στελέχη, εμείς θα το λέγαμε από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, που έχουν παίξει ρόλο κατά καιρούς και θα παίξουν και τώρα και άλλωστε βοήθαγαν πάντα την κάθε κυβέρνηση να περνάει την αντιλαϊκή πολιτική της. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έχει όλα εκείνα τα προσόντα για να, αν θέλετε, να αναδειχθεί και θα αναδειχθεί η χειρότερη από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, δεν πρέπει να δείξουν καμία ανοχή και καμιά αναμονή απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Βεβαίως έτσι και αλλιώς απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, υπάρχει πλέον μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πανίσχυρο, που μαζί με το εργατικό κίνημα νομίζουμε ότι θα επιχειρήσουμε να βάλουμε εμπόδια και σε όλα αυτά που θα φέρει, μάλιστα, η κυβέρνηση, αυτό είναι το μόνο αλλά σίγουρο. Αλλά και μια οκτακομματική βουλή και έτσι κατακερματισμένη σε μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συσχετισμοί μέσα στη Βουλή είναι αρνητικοί. Θα δώσουμε και εμείς τη μάχη και μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως τη μάχη, μάλιστα, θα τη δώσουμε έξω από τη Βουλή μαζί με τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και να πάω χρόνια. Να πάρω και... είναι προφανές ότι οι εξελίξεις στον... σχετικά με το ποσοστό αφενός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα στην Βουλή δημιουργούν, εσείς λέτε ότι εμείς θα κάνουμε την γνήσια αντιπολίτευση, δεν έχω κανένα ζήτημα, απλώς λέω ότι 7 κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνά, το καθένα από τα 7 λέει ότι εμείς θα κάνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση, σοβαρή αντιπολίτευση, γνήσια αντιπολίτευση, σκληρή αντιπολίτευση, δυναμική αντιπολίτευση. Όλοι λένε ότι θα κάνουν αντιπολίτευση. Αλλά υπάρχει ένας κατακερματισμός. Ο οποίος μάλλον ευνοεί την κυβέρνηση που έχει και μια άνετη αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, άκουσα όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων και άκουσα και τον κύριο Βλοβέρδο που λέει εγώ θέλω να υπάρχει αντιπολίτευση. Άλλος λέει σοβαρή, άλλος λέει ουσιαστική. Ο καθένας προφανώς από τη δική του. Επικοδομητική. Ναι. Το πρωί ήμουν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, παραδείγματος χάρη, την Πλεύση Ελευθερίας, και έλεγε ότι εγώ θα κάνω αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών. Μάλιστα. Άλλος όρος αυτός. Εντάξει. Η ουσία όμως είναι μία. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψάχνει να βρει αντιπολίτευση. Ψάχνει να βρει συμπολίτευση. Αυτό ψάχνει να βρει, όπως τη βρήκε. Με 158 όπως τη βρήκε, θα σας πω, όπως τη βρήκε στην προηγούμενη διακυβέρνησή της και από τα άλλα κόμματα. Και από το ΣΥΡΙΖΑ τη βρήκε και από το ΠΑΣΟΚ τη βρήκε. Όταν πάρα πολλά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστό, θα το ξαναπούμε για πολλωστή φορά, τα ψήφισαν και τα άλλα κόμματα. Το ένα είναι αυτό. Άμα ήταν καλά, κύριε Πέρο, γιατί να μην τα ψηφίσουν? Αν ήταν, αν δηλαδή, ναι, να σας πω, τα άλλα κόμματα όλοι έχουν πια τέτοια στραβωμάρα και ο μόνος που έχει την ευθυκρισία είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αφήστε τη Νέα Δημοκρατία, θέλετε, είναι κακιά δεξιά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πούμε ένα από τα θέματα. Ένα από τα θέματα, μα ένα από τα θέματα να το πούμε και αυτό. Ποιο είναι, ας πούμε ένα παράδειγμα. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ποιοι ψήφισαν να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν υπάρχουν σήμερα? Ποιοι ψήφισαν να καταργηθούν οι τριετίες που δεν υπάρχουν σήμερα? Ποιοι ψήφισαν να πάνε τα όρια μνημονιακές υποχρεώσεις? Αυτό ήθελα ήταν να πω. Το ξεπάγωμα των τριετιών θα γίνει. Επιτρέψτε. Την τρόικα, στο κεφάλι. Σταθείτε όμως. Δεν έχουν καμιά ευθύνη οι εργαζόμενοι, ο λαός, για τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν και τα τρία κόμματα και έφεραν τα δύο και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το τρίτο. Πάντως, με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε, και βάση και τριετία, εμείς δεν ψήφισαμε το 12. Για την εποχή των μνημονίων και σας μιλάω για την εποχή των μνημονίων. Για τα μνημόνια, κυρία Πυριώτη, δεν φταίει ο λαός όμως. Τα μνημόνια δεν τα έφερε ο λαός. Τα μέτρα για την πανδημία, ας πούμε το lockdown, δεν έπρεπε να το ψηφίσουμε?
Λοιπόν, ποια μέτρα. Τα μέτρα, τι θα την πάρει. Ποια μέτρα, τα οποία μέτρα χάθηκαν. Το lockdown. Χάθηκαν την περίοδο. Άλλο λέω, το lockdown. Εσείς θα το υποστηρίξατε. Την περίοδο. Συγγνώμη, το lockdown το υποστηρίξατε. Μα ακούτε λίγο. Άρα και εσύ έχετε στηρίξει. Χάθηκαν την περίοδο του τουρισμού πρώτον. Άλλο αυτό. Δεύτερον, άλλο αυτό, χάθηκαν στου χώρου δουλειά. Εγώ λέω την ίδια. Το μένουμε στο σπίτι το υποστηρίξατε. Πάρα πολλού. Συγγνώμη, το μένουμε στο σπίτι το υποστηρίξατε. Όχι. Εμεί δεν μείναμε στο σπίτι. Ακούστε με λίγο. Εμεί δεν μείναμε το σπίτι. Την πρωτομαγιά του 2020. Λέω, το Πολυτεχνείο γενικό... βγήκαμε στον δρόμο. Τη γενική μου φαίνεται ρύθμιση. Ότι τα έχετε ξεχάσει. Η γενική ρύθμιση, κύριε Πέτρο. Τα έχετε ξεχάσει όλοι σας. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, έχετε την άλλα... αφεντία στο τι είναι φιλολαϊκό. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Το είστε καταλάβει. Η αφεντική ερμηνευτές. Μάλιστα, είναι φιλολαϊκό λοιπόν. Και όταν κόμματα κυρία Πυριώτη, να πω μια κουβέντα. Έχουν άλλη άποψη. Λοιπόν, θέλετε να στηρίξετε τη Νέα Δημοκρατία, στηρίξτε τη δικαίωμά σας, αλλά αφήστε με να πω. Εγώ μιλάω για τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Για να δούμε λοιπόν, ποιο είναι το φιλολαϊκό. Να είναι σήμερα ο μισθός 780 ευρώ στα επίπεδα του 2011, αυτό είναι φιλολαϊκό. Είναι φιλολαϊκό να μην υπάρχουν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και να πεθαίνει κόσμος στο πέραμα σε άλλους χώρους δουλειάς. Μέχρι και σήμερα είχαμε. Ψήφισε τέτοια πράγματα. Παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή παρακαλώ. Το ΠΑΣΟΚ. Μάλλον δεν θυμάστε. Να πω ένα παράδειγμα. Τη συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στο πέραμα. Λοιπόν. Όπου κανένα από τα τρία κόμματα και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως. Ενώ. Το μισό του συλλογικής σύμβασης ήταν με δικαιώματα για την υγεία και την ασφάλεια, ακόμα εκκρεμεί και δεν τελεία, έχει συνηθεί. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί δεν μπόρεσα να μιλήσω. Εντάξει, μιλάμε. Μα πώς, μιλάμε. Αλλά μόλις πάμε να πούμε μια κουβέντα που αφορά την ουσία. Κύριε Πέρο. Την ουσία αφορά, κύριε. Με συγχωρείτε. Δεν έχετε άδικο, αλλά έχετε άδικο. Σας έκανα μία ερώτηση συγκεκριμένη. Προσπάθησα λοιπόν να απαντήσω. Και πάμε τώρα στις συλλογικές συμβάσεις. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν είπα αυτό. Είναι και ο εργατολόγος, ναι, ο κ. Τεμπονέρας. Είπα άλλο πράγμα και μάλλον. Να το κάνουμε μια άλλη φορά. Όχι, είπα άλλο. Ολοκληρώστε. Είπα άλλο πράγμα. Ολοκληρώστε. Είπα, ξεκίνησα από το τι είδους αντιπολίτευση θα κάνουν όλοι αυτοί που μιλούν για αντιπολίτευση. Συμπολίτευση θα κάνουν και αυτό φάνηκε, είπα λοιπόν, και επί Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη διακυβέρνησή τη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό και στους εργαζόμενους ότι θα ηγηθούμε, είμαστε έτοιμοι να ηγηθούμε της μαχητικής στο δρόμο αντιπολίτευσης. Βεβαίως και μες στη Βουλή θα προβάλλουμε τις θέσεις μας και θα απαιτήσουμε να πάρθουν μέτρα, όπως είπα, είναι αρνητικοί οι συσχετισμοί. Και θα πούμε καθαρά μια κουβέντα και καλούμε όλους που ακόμα κι αν δεν μας ψήφισαν, να ανοίξουμε τη συζήτηση, να έρθουν να κουβεντιάσουμε, να συμμετέχουν, γιατί θέλουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε σε κλωρό κλαρί ούτε την κυβέρνηση, ούτε όλους αυτούς που θα συμφωνήσουν μαζί της. Και ένα δεύτερο, ένα σχολιάκι μικρό. Όχι, θέλω και ένα σχόλιο. Αυτοί που μίλησαν προηγουμένως εδώ για συμμαχίες, να θυμίσουν. Πάτρα και Σαριανή. Να θα θυμίσουμε, όπου συμμάχησαν τα τρία κόμματα, λέω, μιας είπατε για τις διοικητικές εκλογές, τις τοπικές εκλογές. Λοιπόν, και στην Κεσαριανή. Και στην Πάτρα. Στην Κεσαριανή μόνοι μας κατεβήκαμε. Αφήστε με τώρα. Στην Κεσαριανή μόνοι μας πήραμε. Τώρα δεν θυμάστε. Μόνοι μας τον πήραμε το Πασόκ. Μπορεί να μιλήσει. Επειδή την ξέρω την Κεσαριανή. Κύριε Πέρο, κάντε λάθος. Στην Πάτρα δεν έχετε συμμαχία. Στην Κεσαριανή ήμασταν μόνοι μας. Ούτε δεξιά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί. Και στην Πάτρα που βγήκατε, σας έπιασε το φακός, που τα τρία κόμματα βγήκατε μαζί ενάντια στο ΚΚΕ. Το ξεχάσαμε. Δεν είναι έτσι. Οι συμμαχίες σας λοιπόν, αυτού του είδους τις συμμαχίες θέλετε, αυτού του είδους την αντιπολίτευση θέλετε. Αλλά σας λέω και πάλι ότι εμείς τέτοιου είδους αντιπολίτευση δεν πρέπει να την ανεχτεί ο λαός. Θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση με το ΚΚΕ μπροστά και τα συνδικάτα μπροστά. Πάντως τα συνδικάτα, κύριε Πέρο, πρέπει να σας πω ότι σε πολλά συνδικάτα που αυτή τη στιγμή υπάρχει επικεφαλής προερχόμενος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει συνεργασία και με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που όπου ξέρετε, υπάρχει επικεφαλής δυνάμεις του ΚΚΕ. Βεβαίως. Ξέρετε πολύ καλά ότι δώσανε μάχες, π.χ. η Ομοσπονδία Οικοδόμων και υπέγραψε συλλογική σύμβαση στην eFood, στην Κόσμο κλπ. Λοιπόν, μην μου λέτε λοιπόν τώρα για συμμαχίες. Υπάρχει συνεργασία εκεί ή όχι. Συνεργασία εμείς κάνουμε με όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα τι θεοπιστεύουν και τι άποψη πολιτική έχουν. Μάλιστα. Και λοιπόν, θα καθαρίσει αυτό.